Την 41η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στη νέα παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την ικανοποίηση των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη σχετικά με την υγεία των πολιτών κάθε χώρα. Αν δεν έχει χρήματα, έχει πεθάνει. Είστε ικανοποιημένοι εσεί από τι παροχέ υγεία στην Ελλάδα, Όχι. Για ποιο λόγο, ε, Γιατί το με αρέσει. Ναι, είμαι ικανοποιημένο. Την πρώτη θέση φέτο καταλαμβάνει η Συγκαπούρη, ενώ την τελευταία το Αφγανιστάν. Περισσότερε από το 60% των χωρών του πλανήτη εκτιμάται ότι θα πιάσουν του στόχου για μείωση τη παιδική και την θνησιμότητα καθώς και τη ελονοσία, αλλά ούτε το 5% δεν αναμένεται να ικανοποιήσουν του στόχου τη παιδική παχυσαρκίας, του ελέγχου τη φυματίωση και τη μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Πάντω και σε τοπικό επίπεδο, το νοσοκομείο Χανίων και το ΕΚΑΒ έχουν αρκετέ ελλείψει και προβλήματα που επιβεβαιώνουν τη χαμηλή θέση τη χώρα μα στην παγκόσμια κατάταξη. Οι ασθενεί και οι συνοδοί ταλαιπωρούνται, φεύγουν με εξητήριο να πάνε στο σπίτι του 11 η ώρα το πρωί και καταλήγουν να πάνε στο σπίτι του 7-8 η ώρα το απόγευμα. Με τη μη κάλυψη ασθενοφόρου και οδηγού ασθενοφόρου από το νοσοκομείο μα. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν μπορεί να λυθεί με πρόσληψη ενό οδηγού στο νοσοκομείο, δύο οδηγών και όχι με το ΕΚΑΒ το οποίο είναι ήδη υποστελεχωμένο και ταλαιπωρημένο. Υπάρχουν ελλείψει και στο ιατρικό προσωπικό και στο νοσηλευτικό και σε άλλε ειδικότητε. Ε, πρέπει τουλάχιστον ένα ποσοστό τη τάξη του 20 με 30% ε, να γίνουν προσλήψεις. Πολλές φορές υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία και από προσωπικό, από φαρμακευτικό υλικό κτλ. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του τομέα Χανίων του ΕΚΑΒ, Αντώνη Σκιωπές, παρόλο που έχει στελεχωθεί με πέντε νέα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Χανίων, τα κενά των κέντρων υγείας του νομού δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Αν λοιπόν υπολογίσουμε όλοι τον, τον όγκο τη δουλειά από, από τα κέντρα υγεία, τα, κέντρα υγείας, τα, οποία, τα κενά των κέντρων υγεία, με συγχωρείτε. Τον όγκο τη δουλειά ο οποίο έχει έρθει από το νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρεύονται και ο τελικό παραλήπτη όλων αυτών των προβλημάτων είναι ο πολίτη. Που σε τελική ανάλυση ο καθένα δεν έχει, αν θέλετε, την οικονομική άνεση εν μέσω κρίση να πληρώνει ιδιωτικό ασθενοφόρο. Που σα λέω και πάλι, αυτέ οι μεταφορέ με κόμιστρο είναι παράνομε. Η βαθμολόγηση λαμβάνει υπόψη δεκάδε παραμέτρου από το πόσο εκτεταμένη είναι η εμβολιαστική και η ασφαλιστική κάλυψη του. Του πληθυσμού. και πόσο συχνά είναι τα περιστατικά παιδικής και σεξουαλικής βίας, έως την κατανάλωση αλκοόλ, τη διάδοση του καπνίσματος, τη ρήπανση της ατμόσφαιρας και την θνησιμότητα διαφόρων ασθενειών. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα και η φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί σημαντικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήδη η κατακεφαλή φαρμακευτική δαπάνη, αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανάει το κράτος για τον ασθενή, είναι πάρα πολύ χαμηλά είναι γύρω στα 185 ευρώ. Ταυτόχρονα η ιδιωτική δαπάνη έχει φτάσει στο 43% της συνολικής δαπάνης. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι το, δα... το κράτο κάθε χρόνο δαπανά όλο και λιγότερα και ασφαλισμένοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε αγοράζοντα τα φάρμακά του, είτε πληρώνοντα αυξημένε συμμετοχέ, είτε μην πηγαίνοντα στο γιατρό και βάζοντα βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνουν όλο και περισσότερο. Ακόμα και κάποιο φάρμακα θα γράψει, θα σου λένε 10 ευρώ για να στο γράψουν. Και τη συμμετοχή είναι κοροϊδία. Δεν πα καθόλου. Μόνο που να περιμένει, έχει χάσει πιο πολύ ώρα από το να το πληρώσει ολόκληρο. Δεν υπάρχει υγεία δηλαδή. Η Ελλάδα παίρνει πολύ χαμηλή φαθμολογία στο ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών, την κατανάλωση αλκοόλ και ιδίω το κάπνισμα που παίρνει μόνο 4 βαθμού, ενώ η χαμηλή είναι η βαθμολογία τη και στην παιδική κακοποίηση. Σε σχετικά μέτρια επίπεδα κινείται η αξιολόγηση τη Ελλάδα στην θρησιμότητα λόγω τροχέων. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερε μέρε, αλλά όχι πρόσφατα μετά από 20-30 χρόνια δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Αυτό θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί από αυτούς που μας κυβερνάνε και από αυτούς που μας κυδεμονεύουν. Από την άλλη, η χώρα μας έχει αρκετά άριστα σε τομείς όπου σημειωμένη θνησιμότητα, σε φυσικές καταστροφές, η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών, τα περιστατικά φυματίωση και ελονοσίας, η ποιότητα νερού και οι συνθήκες υγιεινής.